Λακωνία είναι ένας προορισμός ανεξάντλητος. Από την ιστορική πόλη της Σπάρτης και την 60η Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, μέχρι τον επιβλητικό βράχο της Μονεβασιάς, την ονειρική Ελαφώνησο και τη Μάνη με το άγριο τοπίο και τους επιβλητικούς πύργους, αυτός ο τόπος έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες να σου πει και το δικό του τρόπο να σε γοητεύσει. Πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη παράδοση, κάστρα και παλάτια που θα σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Όμορφα βουνά και άγρια τοπία, ατμοσφαιρικά χωριά και γραφικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί, αλυσμόνητο φαγητό, σαγηνευτικές παραλίες και δραστηριότητες για όσους αγαπούν τη φύση κάνουν τον νομό Λακωνίας, τον νοτιότερο της υπηρετικής Ελλάδας, έναν συναρπαστικό προορισμό που τα έχει όλα. Έχουμε την τιμή και την ευλογία να ζούμε σε μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και πάρα πολλούς εμβληματικούς τόπους μεγάλης επισκεψιμότητας. Στο Μυστρά, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, είναι ο Μυστράς, είναι η Μονεμβασιά, είναι η Μάνη, είναι το Γεράκι και πάρα πολλοί άλλοι ιστορικοί προορισμοί. Πέραν αυτών όμως η Λακωνία. Είναι και μια πολύ όμορφη περιοχή με πολύ ωραίους χειμερινούς προορισμούς και πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Με μοναδική φυσική ομορφιά, σε ένα γοητευτικό τοπίο, ιδανικό για περιήγηση και αναζήτηση, η Σπάρτη, πλάι στον ποταμό Ευρώτα, αποτελεί ένα σύγχρονο αστικό κέντρο με πλατείες, δεντροφυτευμένους δρόμους και νεοκλασικά κτίρια. Πλάι στην κατάφυτη κήτη του Ευρώτα, με τη σκιά του Ταϊγέτου να πέφτει βαριά πάνω στο λακωνικό κάμπο και σε ελάχιστη απόσταση από τη θρυλική Καστροπολιτεία του Μυστρά, συναντάμε τη Σπάρτη, μια ιστορική πόλη και παράλληλα ιδανικό εφαλτήριο για απεριπλανήσεις στο χώρο, το χρόνο και την ιστορία. Είναι μια εκπληκτική πόλη με εκπληκτικό κόσμο και εκπληκτική ιστορία. Πραγματικά όταν λες Σπάρτη, Σπαρτιάτης, σκέφτεσαι κάτι παραπάνω από τα καθημερινά, ότι είναι η επιτομή της γενναιότητας, της φιλοπατρίας, της πειθαρχίας στους νόμους. Η πρώτη πόλη που είχε δημόσια παιδεία για όλα τα παιδάκια, την ίδια παιδεία. Όλοι οι Σπαρτιάτες πολίτες, όχι οι δούλοι που δυστυχώς υπήρχαν εκείνη την εποχή, έπαιρναν ακριβώς την ίδια παιδεία. Η σύγχρονη Σπάρτη, πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας, είναι μία από τις ωραιότερες σε ερημοτομία πόλεις της Ελλάδας, οικοδομημένη σύμφωνα με τα σχέδια του περίφημου Γερμανού αρχιτέκτονα Στάουφερντ, ο οποίος κατ' εντολή του βασιλιά Όθωνα το 1834 σχεδίασε με έμπνευση τη νέα πόλη, που ακόμα και σήμερα διατηρεί την έγκλη και τη μεγαλοπρέπεια του σημαντικού της παρελθόντος. Γίνονται προσεγμένες κινήσεις με αποτέλεσμα να έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη σιγά ελεγχόμενη και να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες. Επισκεφτήκαμε τη μυθική Σπάρτη με αφορμή ένα ξεχωριστό γεγονός παγκοσμίου ακτινοβολίας που διαδραματίστηκε στην πόλη από την Κοσμοτέ. Εκεί ανακαλύψαμε πως η Σπάρτη δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν και στην Αμερική πόλεις που ονομάστηκαν έτσι εμπνευσμένες από την ιστορία και τη φήμη της αυθεντικής Σπάρτης. Είναι τέτοιος ο θαυμασμός του κόσμου για τη Σπάρτη που στην Αμερική υπάρχουν καμιά δεκαριά Σπάρτες. Υπάρχουν στην Κωσταρίκα Σπάρτες. Υπάρχει στην Τουρκία η εξέλιξη της αρχαίας Σπάρτης. Ακόμη και αυτοί που υποστηρίζουν το Brexit, το σκληρό group, ο σκληρός πυρήνας του Μπόρις Τζόνσον, έχουν την επίσημη ονομασία Spartans. Δηλαδή, όπου θέλεις να δεις ότι κάτι είναι δυνατό και στιβαρό από μέσα του, παίρνει αυτό τον ορισμό και, και το όνομα Spartan. Η Σπάρτη, εδώ αυτή τη στιγμή, με πέντε Σπάρτες. Οι μετανάστες που έφυγαν αυτή την πόλη, την ιστορική πόλη της Σπάρτης και εγκαταστήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου και έφτιαξαν πόλεις με το όνομα της Σπάρτης, αποδεικνύει την ιστορική σημασία αυτής της πόλης. Πρώτο που μας συνέδεσε με αυτό το φοβερό
υπάρχει άλλο όνομα που να είναι τόσο διαδεδομένο στον κόσμο. Μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες του δικτύου Cosmote Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα και της τεχνολογικής υποδομής Fiber to the Home, οι κάτοικοι της περιοχής συνδέθηκαν ζωντανά από την κεντρική πλατεία της Σπάρτης με 5 από αυτές τις πόλεις, χρησιμοποιώντας μία και μόνο απλή οικιακή σύνδεση με 100% οπτική ίνα και ταχύτητα 200 Mbps. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, έφτασε και στη Σπάρτη, σε σπίτια και επιχειρήσεις, για να αλλάξει σημαντικά την εμπειρία του ίντερνετ. Γιορτάσαμε το γεγονός με μια εντυπωσιακή εκδήλωση, όπου ενώσαμε τους Σπαρτιάτες του κόσμου με μια απλή οικιακή σύνδεση Fiber to the Home. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Σήμερα είναι μια σπουδαία και ωραία μέρα για τη Σπάρτη. Πρώτον, γιατί θα συνδεθούμε μέσω της Cosmote με 5 Σπάρτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα χαρούν και αυτοί εκεί και εμείς εδώ. Και δεύτερον, γιατί η Cosmote συνέδεσε τη Σπάρτη με το ταχύτερο δυνατό ίντερνετ, το απόλυτο ίντερνετ, που θα επιτρέψει πραγματικά στη Σπάρτη να επικοινωνήσει με όλες τις πόλεις του κόσμου και στους Σπαρτιάτες, με όλους τους φίλους τους όλο τον κόσμο, όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν. Με αυτό το μοναδικό τρόπο, η Σπάρτη έγινε το κέντρο του κόσμου και οι δικοί μας Σπαρτιάτες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους Σπαρτιάτες της Αμερικής, ανακαλύπτοντας τις απίστευτες ταχύτητες και τη σταθερότητα του δικτύου της Cosmote. Χάρη στην τεχνολογική υπεροχή του δικτύου Fiber to the Home της Cosmote, οι κάτοικοι της Σπάρτης γνωρίστηκαν και είχαν μια γρήγορη κουβέντα με τους συντοπίτες τους από την άλλη άκρη του κόσμου. Και στο τέλος, όλοι μαζί φώναξαν το περίφημο «This is Sparta». Ήταν μια σημαντική εκδήλωση, πολύ αξιόλογη, που έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Fiber to the Home εδώ στη Σπάρτη. Η Σπάρτη διασυνδέθηκε με 5 πόλεις ανά τον κόσμο που έχουν την ίδια ονομασία από τις 17 που υπάρχουν συνολικά και ουσιαστικά εδραιώθηκε αυτό ακριβώς, η ιστορικότητα και η εμβληματικότητα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Μόλις 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά μας μεταφέρει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκκλησιές, μονές, παλάτια και αρχοντικά μας ταξιδεύουν στο ένδοξο παρελθόν του. Είναι αδύνατον να αντισταθείτε στη μυστηριακή γοητεία που ασκεί ο Μιστράς. Η περιήγηση στα πέτρινα καλτερίνια του είναι ένα ταξίδι στην ιστορία που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Τα μοναστήρια, οι εκκλησίες είναι πραγματικά πανέμορφα δημιουργήματα και θέλουμε να αναδείξουμε όσο μπορούμε αυτή την αρχαία Καστροπολιτεία και φυσικά το παλάτι των Παλαιολόγων. Εγώ έχω λίγο πιο προχωρημένες ιδέες, θέλω αυτές οι περιοχές να ζωντανέψουν. Η αρχαιολογική υπηρεσία καμιά φορά θέλει να μείνουν άθικτες για τις επόμενες γενιές. Η δική μου η σκέψη είναι ότι αυτά πρέπει να ζούνε. Εγώ αν ήμουν παλαιολόγος θα ήθελα το παλάτι μου να γίνονται εκθέσεις, να το χρησιμοποιεί ο κόσμος, να έχει παιδιά μέσα, να ακούς γέλια, πραγματικά να τα χαίρεται ο απλός πληθυσμός της πόλης και οπωσδήποτε και όλοι οι επισκέπτες που με ευλάβει έρχονται και προσκυνάνε, όπως το άγαλμα του Λεωνίδα και την αρχαία Σπάρτη, το ίδιο και το Μιστρά. Από μόνη της είναι ένα ιστορικό μνημείο. Θες να επισκεφτείς αρχαιότητες, θες να πεις μνημεία κτλ. Θες να δεις το Βυζάντιο και να το ονειρευτείς πώς ήταν. Είναι όλα 2, 3, 5 χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο. Έχουμε μνημεία, έχουμε εκκλησίες, έχουμε μοναστήρια, έχουμε το Μιστρά, τα κάστρα, έχουμε αρχαίες γέφυρες στο Ξηροκάμπι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ενδιαφέρει τον κάθε επισκέπτη όσο αφορά την ιστορικότητά μας και την κληρονομιά μας, τον πολιτισμό μας γενικότερα. Ο Μιστράς είναι ένας πλήρης ταξιδιωτικός προορισμός 4 εποχών που μπορεί να καλύψει ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα. Στην περιοχή υπάρχουν πολυτελή πεντάστερα καταφύγια που εκπροσωπούν πλήρως το μυστηριακό μεγαλείο περασμένων εποχών
και ενσαρκώνουν στο απόλυτο την ιδέα μιας μοναδικής εμπειρίας διακοπών που ξετυλίγεται σε ένα πολυτελές παραμυθένιο σκηνικό. Προσφέρεται κάθε είδος φιλοξενία για το κάθε, για την κάθε τσέπη, το κάθε βαλάντιο. Τώρα ο κύριος στόχος μας είναι και ο συνεδριακός τουρισμός και αφού υπάρχουν και οι υποδομές, υπάρχει και η ιστορία, υπάρχουν τα πάντα εδώ, είμαστε σίγουροι, ξεκινήσαμε φέτος αρκετά καλά, ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πρόθεση και σε αυτό το τομέα. Φωλιασμένα στις πλαγιές του Ταΐγετου, κάτω από την βυζαντινή καστροπολιτεία του Μιστρά, μέσα σε καταπράσινα τοπία, πλακόστρωτα και με πλούσια βλάστηση, θα σας κάνουν να αισθανθείτε ότι ξυπνάτε σε ένα μέρος οικείο και ταυτόχρονα μεγαλειώδες, βγαλμένο από τα βάθη της φαντασίας σας. Εδώ, η μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος συνυπάρχουν αρμονικά, συνθέτοντας ένα κομψό καταφύγιο διακοπών που σας ταξιδεύει στο χρόνο. Έχουν φτιαχτεί εκπληκτικά ξενοδοχεία, 5 αστέρων, δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει και πραγματικά να απολαύσει τη διαμονή του εδώ, το Euphoria, το Κινίσκα, το Grand Resort, έξοχα ξενοδοχεία, αλλά και μικρότερες μονάδες. Μπορεί να έρθεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, που είναι ακόμη πιο ωραία η φύση, καμιά φορά από ότι είναι μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είναι τόσα αυτά που μπορεί να μάθει κανείς μέσα στο Μιστρά για τις τέχνες, για τη ζωγραφική, για τη φιλοσοφία του πλήθωνα, για τις τελευταίες αναλαμπές του Βυζαντίου, για την αρχιτεκτονική κλπ. Που θεωρώ ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθει κανείς και να τα απολαύσει αυτά. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, το οποίο οραματίστηκε και υλοποίησε ο αείμνηστος Δημήτρης Καλοειδής. Μετά από αυτό, εδώ στην περιοχή του Μιστρά, ξεκίνησαν και άλλες και ολοκληρώθηκαν και άλλες επενδύσεις εξαιρετικών μονάδων ξενοδοχειακών. Σε όλη τη Λακωνία πλέον υπάρχουν μονάδες που μπορούν να υποστηρίξουν το τουριστικό προϊόν της Λακωνίας και είναι προς υλοποίηση και άλλες τέτοιες μονάδες. Και η φιλοξενία είναι εξαιρετική. Και κοιτάμε τώρα να αναβιώσουμε και αυτή την αγροτική οικονομία, να δείξουμε ότι το brand name αξίζει και ότι πρέπει κανείς να τα προσέξει αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από τη Σπάρτη και για την νοστιμιά τους και γιατί, ρε παιδάκι μου, είναι κάτι σπαρτιάτικο. Όπως ήταν τα πράγματα εδώ και αιώνες, έτσι είναι και τώρα. Δεν έχει εξελιχθεί σε μεγαλόπολη που να έχει αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία της, όπως και τα χωριά έχουν διατηρηθεί. Ο κόσμος και ο πληθυσμός έφυγε ξαφνικά από πολλά χωριά και έχουν μείνει όπως ήταν τότε. Κάτι που σημαίνει ότι είναι ωραία. Δεν πρόλαβε κανείς με τη δική μας νεοελληνική μανία να τα γκρεμίσει και να φτιάξει κάτι κακόγουστο, φτηνό και γρήγορο. Είναι παλιά, ωραία, πέτρινα σπίτια και θέλουμε αυτά να τα αναβιώσουμε ώστε να μπορεί να έρχεται ένα ζευγάρι, μια ομάδα τουριστών, να κάτσει, να απολαύσει αυτό το χωριό και μετά να κάνει το trekking και τους περιπάτους που θα ήθελε να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ αντικείμενο τώρα που θα το βασίσουμε πάνω σε αυτό το φοβερό πολιτισμό, τον οποίο καλούμε όλους να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τι ακριβώς ήταν, για να γίνουν και οι ίδιοι καλύτεροι. Η Σπάρτη όμως, εκτός από έναν πλήρης ταξιδιωτικό προορισμό, είναι και ένας πλήρης γαστρονομικός προορισμός. Φημίζεται για το λάδι και τις ελιές της. Τα εσπεριδοειδή, το κρασί της, αλλά και το πολύ νόστιμο σύγκλινο. Βεβαίως υπάρχουν πολλές ελπιδοφόρες προσπάθειες που εξελίσσονται στον νομό Λακωνίας στο θέμα του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες τόσο στον χώρο της ελιάς, του λαδιού, του μελιού, του πορτοκαλιού που κάνουν σοβαρά βήματα και προσπαθούν να βγάλουν το προϊόν μας έξω από τα όρια του νομού Λακωνίας και έξω από τα όρια της πατρίδας μας.
το προϊόν, ο πράσινος χρυσός της περιοχής μας, ακούει το όνομα της ελιάς Καλαμών και του λακωνικού ελαιολάδου φυσικά. Τα τελευταία χρόνια λάδι και προϊόντα ελιάς από την έφορη γη της Λακωνίας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο χάρη στην Sparta Gourmet, η οποία αποτελεί ένα λαμπερό παράδειγμα του εξαγωγικού τομέα της χώρας μας, που γεννήθηκε και ανδρώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Πρόκειται για μια κάθετη μονάδα που σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες από την παραλαβή του φρέσκου προϊόντος μέχρι την τελική τυποποίηση, συσκευασία και εξαγωγή διεκπεραιώνονται εδώ. Πρόκειται για φυσικά κρύα έκθλιψη όσον αφορά την εξαγωγή του ελαιολάδου, όμως η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι έχουμε εφαρμόσει μια πρωτοποριακή μέθοδο όπου έχουμε ταχυθέρμανση σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες και με πολύ πιο γρήγορο χρόνο έκθλιψης, που σημαίνει ότι δεν τα οργανωτικά στοιχεία του ελαιολάδου παραμένουν στον υπέρτατο βαθμό και πιο συγκεκριμένα αποδεδειγμένα με πολύ υψηλότερη συγκέντρωση πολυφενόλης. Μπορούμε να διαχειριστούμε 6 τόνους καρπού ανά ώρα, απεριόριστες όπως καταλαβαίνετε οι δυνατότητες. Και φυσικά όταν μιλάμε για ελαιόλαδο έχουμε στην γκάμα μας και τα βιολογικά προϊόντα. Πολύ πολύ μεγάλες δυνατότητες συσκευασίας και εξαγωγικής ικανότητας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε γύρω στο ένα κοντέινερ την ημέρα, είτε αυτό αφορά το ελαιόλαδο είτε την ελιά. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ο ομογενής Ευστάθιος Βαλιώτης επένδυσε 50 εκατομμύρια ευρώ και δημιούργησε τη Sparta Gourmet, τη νέα μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου στη Λακωνία. Θεωρούμε ότι η λακωνική ελιά και το λάδι έχει απίστευτες και απεριόριστες δυνατότητες εξαγωγικές σε όλα τα πέρατα του κόσμου και πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε αξιοποιήσει στον βαθμό που πρέπει και γι' αυτό το λόγο καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε με απλά λόγια ο οποιοδήποτε άνθρωπος στον κόσμο όταν ακούει το όνομα του σπαρτιάτικου ή του αλακωνικού αν θέλετε ελαιολάδου και της αντίστοιχης ελιάς αυτομάτως στο μυαλό του να το συνδέει με μια ανώτερη ποιότητα όσον αφορά το προϊόν αυτό. Ο κύριος Βαλιώτης, έχοντας διανύσει μια σπουδαία πορεία στην Αμερική και έχοντας αφήσει το στίγμα του στον επιχειρηματικό τομέα, προχώρησε σε αυτή τη σημαντική επένδυση στη Λακωνία, θέλοντας να βάλει και το λιθαράκι του στην αναγνώριση του λακωνικού προϊόντος, στην τυποποίηση και την προώθησή του. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε στην κάθετη μονάδα μας το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο μπορεί να βγει από τη συσκευασία των 50 ml σε γυάλινο δοχείο και να φτάσει μέχρι και τους 17 λίτρα στον μεταλλικό ντενεκέ. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την ελιά Καλαμών, η οποία έρχεται σε διαφορετικές μορφές, όπως είναι η ολόκληρη, η εκπλεινωμένη, η ροδέλα, η πάστα, και αυτό αφορά είτε το γυάλινο το βάζω σε παστεριοποιημένο προϊόν, είτε σε μεγαλύτερες συσκευασίες τύπου catering από 2 κιλά μέχρι 12 και ίσως και παραπάνω. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, μοντέρνες εγκαταστάσεις, και αυτό το μοντέλο θέλουμε σιγά σιγά να το περάσουμε και σε άλλους σπαρτιάτες, δηλαδή τυροκομικά, όλα τα σχετικά με προϊόντα που δεν είναι ας πούμε σκέτο γάλα, αλλά κάνεις μια μεταποίηση η οποία προσθέτει αξία. Η Sparta βέβαια έχει κι άλλα παραδείγματα υγιούς επιχειρηματικότητας που αξιοποίησαν τον πλούσιο πρωτογενή τομέα του τόπου. Σε πείσμα των καιρών και κόντρα σε πολυεθνικές, η φυσική χυμή Λακωνίας έγιναν μπραντ στην Ελλάδα. Έχουμε εξαιρετικές ελιές, εξαιρετικό ελαιόλαδο, τα πορτοκάλια που είναι και το σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας, σίκα, μέλι, όλα τα προϊόντα της λακωνικής γης, κατά έναν μαγευτικό τρόπο, είναι εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικά και γεμίζουν τα ράφια όλων των περιοχών όλων του κόσμου. Ομογενείς έχουν βοηθήσει πολύ τον τόπο μας. Και σας είπα, χαρακτηριστικά και τώρα βοηθούν με τις επενδύσεις μεγάλες που έχουν κάνει.
και πιστεύω θα συνεχίσουν και να κάνουν, γιατί όταν βλέπουν ότι υπάρχει στήριξη από την τοπική κοινωνία και από τους τοπικούς φορείς, και αυτοί θα ανταποδώσουν ακόμα περισσότερο. Και αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μας στα Δημοτική Αρχή. Να έχουμε συνεργασία πολύ καλή με το εξωτερικό, με τους ομογενείς μας, και εδώ να μπορέσουμε να είμαστε, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτών των ανθρώπων, όταν έρχονται και κάνουν επενδύσεις, και εμείς να σταθούμε σωστοί δίπλα τους. Να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το brand name σαν Sparty είναι μεγάλο και σίγουρα κερδίζει θέσεις στα ράφια των επιχειρήσεων που θέλεις να το προωθήσεις. Με όλα αυτά δημιουργούν μια θετική εικόνα για την περιοχή μας, η οποία ουσιαστικά είναι ακόμα παρθένα. Αυθεντική, φυσική ομορφιά, γραφικά χωριά, γάργαρα νερά, πλούσια βλάστηση, ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα. Επιβλητικές, χιονισμένες κορυφές συνθέτουν το τοπίο στην πανέμορφη Σπάρτη. Εδώ, στο μυθικό αυτό τόπο των ηρώων και του πολιτισμού, θα ταξιδέψετε στα ιστορικά ίχνη του θρηλυκού βασιλιά Λεωνίδα και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί την Καστροπολιτεία του Μιστρά, η οποία διαθέτει βυζαντινά, είναι μία πολιτεία της ύστερης βυζαντινής περίοδου, με καταπληκτικά μοναστήρια που διασώζουν καταπληκτικές τοιχογραφίες, ενώ είναι και το μοναδικό στο Μιστρά, είναι και το μοναδικό σωζόμενο παλάτι της βυζαντινής περίοδου, το οποίο βρίσκεται και σε μία, είχε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα αναστήλωσης, και θεωρούμε ότι πολύ γρήγορα θα είναι επισκέψιμο στο κοινό. Επισκεφτείτε κάστρα, παλάτια, μοναστήρια και εκκλησίες που θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Ζήστε τα μοναδικά έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής που διατηρούνται από τους κατοίκους με μοναδική φροντίδα και ευλάβεια. Εξερευνήστε τον Ταΐγετο και τον Πάρνονα. Περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά του τόπου και ανακαλύψτε τη φανερή και κρυμμένη ομορφιά του. Η Σπάρτη είναι μοναδική. Μοναδικό θα είναι και το ταξίδι σας όλες τις εποχές του χρόνου.